Την αισιοδοξία του ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να ξεπεράσει τις αναταράξεις που προκαλεί η Ρωσο-Ουκρανική κρίση και τον ντόμινο των γεωπολιτικών εξελίξεων, εξέφρασε από τη ΣΥΡΙΑ ο Πρωθυπουργός στον απόϊχο της ανακοίνωσης για ρυθμό ανάπτυξης 8,3% το 2021. Σήμερα ανακοινώθηκαν τα επίσημα στοιχεία για την ανάπτυξη του 2021, ξεπέρασε το 8%. Και αυτό είναι ένας καλός προάγγελος, είναι μια καλή γραμμή άμυνας απέναντι στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε τώρα λόγω της ακρίβειας. Από το Δημοτικό Σχολείο Βάρης Μάνα, ο Κυριακός Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι σύντομα οι μαθητές θα απαλλαγούν από τις μάσκες και μέσα στην τάξη. Πιστεύω ότι και σύντομα θα απαλλαγούμε και από τις μάσκες εντός της τάξης, γιατί ξέρω ότι ήταν μεγάλο μελάς και δύσκολο για εσάς. Και μπράβο σας. Αλλά νομίζω ότι τελειώνει πια η πανδημία και θα μπορέσουμε σιγά σιγά να επανέλθουμε στην κανονικότητά μας. Για μεγάλη εθνική επιτυχία έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, επισκεπτόμενος τα ιστορικά ναυπηγεία του νησιού, στα οποία έχει συντελεστεί πραγματική αναγέννηση. Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν βάζατε εσείς οι εργαζόμενοι πρώτη πλάτη. Χρειάστηκε να πάρθουν δύσκολες αποφάσεις, κόψαμε γόρδιους δεσμούς. Είναι η καλύτερη απόδειξη ότι και τα πιο σύνθετα προβλήματα μπορούν να λύνονται. Έτσι οραματιζόμαστε την ανάπτυξη στη χώρα μας. Πρότυπο για τον ναυπηγό επισκευαστικό κλάδο, τα ναυπηγεία Σύρου αποτελούν απόδειξη της ανάκαμψης στην Ελλάδα. Πλέον απασχολούν 600 εργαζόμενους και εξυπηρετούν περίπου 100 πλοία κάθε χρόνο. Κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού υπογράφηκαν 6 συμφωνίες προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, την κατάρτιση και την ανάπτυξη νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων, ειδικά στον τομέα της ενέργειας. Υπάρχει ένα πλήρως μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα στην επαγγελματική εκπαίδευση κατάρτιση. Μία μικρή στάση για τον Πρωθυπουργό και στο γήπεδο βόλεϊ του νησιού, όπου οι αθλητές της ομάδας Φοίνικα Σύρου του έκαναν δώρο τη φανέλα με το νούμερο 10. Το 10, το καλό. Το 10 στο βόλεϊ, δεν ξέρω τι λέει το 10 στο βόλεϊ, το ποδόσφαιρο ξέρω τι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το κέντρο καινοτομίας του νησιού, το Δημαρχείο της Ερμούπολης, το Επιμελητήριο και την Περιφέρεια, ενώ έκανε και βόλτα στους δρόμους της Σύρου και συνομίλησε με πολίτες.